Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε το απόγευμα της 5ης 15 νέα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα μας. Ο αριθμός αυτός αφορά τις τελευταίες δύο ημέρες. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων ανέρχεται σε 2.952, εκ των οποίων το 55,2% είναι άντρες. Επίσης, το τελευταίο διήμερο καταγράφηκε ένας νέος θάνατος ασθενούς με COVID-19. Ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 180 θάνατοι. Η μέση ηλικία των ασθενών που απεβίωσαν είναι τα 76 έτη. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 9. Από τα 2.952 κρούσματα, 652 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό. 1.702 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα και τα υπόλοιπα δεν σχετίζονται ούτε με ταξίδι, ούτε με άλλο κρούσμα ή είναι ακόμα υποδιερεύνηση. Η μέση ηλικία των κρουσμάτων είναι τα 48 έτη, ενώ η μέση ηλικία των θανόντων είναι τα 77 έτη. Ο Διευθυντής της Παθολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, Ξενοφών Κροκίδης, υπενθύμησε την αναγκαιότητα τήρησης των μέτρων προστασίας για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού. Καλό είναι να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα στο βαθμό του δυνατού και του ανθρωπίνου, γιατί μπορεί από πάνω αυτοί που μας τα συστήνουν και όλοι εμείς που δημόσια μας δίνεται λόγο λέμε κάποια πράγματα, αλλά ξέρετε ότι είναι δύσκολο πολλές φορές να εφαρμοστούν. Εκείνο το οποίο έχω να πω εγώ κυρίως και αφορά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς είναι ότι είτε αφορά από την αστυνομία που ελέγχει την καραντίνα είτε τους άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς, υπηρεσίες υγείας και των άλλων υπουργείων. Πρέπει, επειδή μπαίνουμε σε μια καινούργια φάση, άνοιξαν εδώ και μια εβδομάδα, 10 μέρες τα εστιατόρια και οι καφετερίες, άνοιξαν τα 12,5 διάρκειας ξενοδοχεία. Περιμένουμε κυρίως τους βόρειους γειτονές, τους Βούλγαρους και τους Ρουμάνους τις επόμενες μέρες. Καταλαβαίνετε ότι και προσπαθούν όλοι να τηρήσουν στο βαθμό που τους αναλογεί τα λεγόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.